Πάμε λοιπόν σε αυτό το σημείο να καλησπερίσουμε τον Γιώργο Μαλίδη και τον Γιάννη Φιολιτάκη. Δύο νέα παιδιά τα οποία είναι κοντά μας για να μοιραστούν την εμπειρία τους και τη χαρά τους. Βλέπετε και στο κάτω μέρος της οθόνης τα μόρια που κατάφεραν να συγκεντρώσουν. Καταρχάς, καλησπέρα σας και συγχαρητήρια, διότι καταβάλλατε πολύ μεγάλη προσπάθεια. Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε. Λοιπόν, Γιώργο, να ξεκινήσω με σένα και να μου μιλήσεις για αυτή την απαιτητική διαδρομή. Πώς το βίωσες όλο αυτό το ταξίδι, το οποίο ήταν γεμάτο προκλήσεις, φαντάζομαι. Καταρχήν, το ταξίδι, να πούμε ότι δεν είναι μόνο η τρίτη ηλικίου. Έτσι. Μάλλον, είναι από το δημοτικό, αρχίζουν ορισμένοι και προετοιμάζονται με ένα συγκεκριμένο στόχο, ας πούμε. Το ταξίδι είναι μακροχρόνιο, είναι δύσκολο. Ειδικά η τελευταία χρονιά είναι, για μένα τουλάχιστον, ήταν ψυχοφθόρα. Αλλά, εντάξει. Εγώ είμαι ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα και αυτό έχει σημασία, οπότε όλα καλά. Γιάννη, είναι έτσι. Είναι μια πολυετή προσπάθεια. Η μεθοδικότητα είναι το κλειδί. Ναι, εννοείται. Πρέπει να ξεκινήσει το διάβασμα και από μικρότερες ηλικίες. Δεν πρέπει μόνο στην φέτος αυτή τη χρονιά να αρχίσεις, για να έχεις κάποιες βάσεις και να μπορείς να ανταπεξέλθεις σε ό,τι σου βάλει να κάνεις, τέλος πάντων. Έτσι, να μην υπάρχουν κενά. Mm-hmm. Θέλω να μου πεις τώρα, εσύ πώς προετοιμάστηκες, με φροντιστήρια, με ιδιαίτερα? Κυρίως με ιδιαίτερα, αλλά εννοείται έκανα και το δικό μου διάβασμα, είχα ένα πρόγραμμα και επίσης το σχολείο με βοηθούσε και αρκετά, νομίζω. Mm-hmm. Εσύ, Γιώργο? Εγώ δεν είχα ακριβώς πρόγραμμα. Δεν διαθέτω, νομίζω, την απαιτούμενη αυτοπιθαρχία ώστε να τηρήσω ένα αυστηρό πρόγραμμα. Διάβαζα κάθε μέρα αυτό που νόμιζα ότι ήταν ανάγκη να διαβάσω. Έκανα κι εγώ ιδιαίτερα και έτσι προετοιμάστηκα κι εγώ. Ποιο μάθημα σε δυσκόλεψε? Εμένα με δυσκόλευε να αποστηθήσω τη βιολογία. Mm. Αυτό με δυσκόλευε πιο πολύ. Κατά τα άλλα, μια χαρά. Εσένα, Γιάννη? Εγώ νομίζω φυσική με δυσκόλεψε περισσότερο. Mm-hmm. Και αν με έχουν πληροφορήσει σωστά, στοχεύεται και ιδίως στην ιατρική. Mm-hmm. Γιάννη, είχες κάποιο ερέθισμα μέσα από την οικογένεια ή ήταν δική σου απόφαση, δικό σου παιδικό όνειρο ενδεχομένως? Παιδικό όνειρο δεν θα το έλεγα. Την τελευταία χρονιά άρχισα να το σκέφτομαι περισσότερο σε σχέση με αυτό που ήθελα να κάνω. Mm-hmm. Και επίσης είχα και την αδελφή μου που είναι ήδη στην ιατρική και ναι, μου την πρότεινε σαν επιλογή, οπότε μάλιστα. Αυτό. Εσύ, Γιώργο? Ούτε εγώ έχω στην οικογένεια κάποιο γιατρό, αλλά το σκεφτόμουν ενδόμηχα από τις πρώτες τάξεις του γυμνασίου και προς την αρχή της Δευτέρας Λυκείου ορίμασε η σκέψη και έγινε στόχος. Είναι σημαντικό πάντως για όλους τους υποψηφίους, και θέλω να μας το πείτε κι εσείς αυτό, να λειτουργούν μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν θα είναι στρεσογόνο και να υπάρχει στήριξη και από την οικογένεια, αλλά και από το ευρύτερο περιβάλλον, δηλαδή από τους καθηγητές. Είναι πολύ σημαντικό. Έτσι, Γιάννη? Ναι, εννοείται. Πρέπει να υπάρχει και από την οικογένεια και από τους φίλους και από τους καθηγητές και να σε υποστηρίζουν σε οτιδήποτε θες να κάνεις. Γιώργο? Σίγουρα, ειδικά στην Ελλάδα, δεν δίνει εξετάσεις στο παιδί που εξετάζεται μόνο. Υπάρχει ένα επιτελείο από πίσω από κάθε παιδί, το οποίο εργάζεται καθημερινά, γονείς, καθηγητές, φίλοι. Και κύριο στόχο του θα έπρεπε να είναι να μην αγχώνουν, να μην στρεσάρουν, να μην πιέζουν το παιδί. Έτσι. Γιάννη, υπάρχει κάτι το οποίο θα άλλαζες αν μπορούσες στο εκπαιδευτικό σύστημα? Και να θέσω το ερώτημα και σε ευρύτερη βάση. Υπάρχει κάτι που θα ήθελες να αλλάξει σε αυτή τη χώρα? Διότι μας ενδιαφέρει να ακούμε τους νέους ανθρώπους να μας καταθέτουν τις σκέψεις τους, τους προβληματισμούς τους. Είναι πολύ βασικό. Ναι, ίσως δεν ξέρω αν θα έδινα τόσο πολύ βαρύτητα στις εξετάσεις και θα έδινα πιο πολύ βαρύτητα και στην μάθηση μέσα από το σχολείο και γενικά όλα αυτά. Ναι. Γιατί είναι και πολύ στρεσογόνο για τους μαθητές και πολλοί δεν μπορούν να τα καταφέρουν στο τέλος, είτε λόγω άγχους, είτε επειδή δίνεται πολύ βάση μόνο στις εξετάσεις. Μάλιστα. Γιώργο, εσένα η γνώμη σου? Συμφωνώ και εγώ με τον Γιάννη. Ίσως είναι λίγο άδικο μια πολυετής προσπάθεια να κρίνεται με την απόδοση μίας ημέρας, ας πούμε, 12 ωρών των 4 μαθημάτων που δίνουμε. Οπότε και εγώ θα αποσυμφόριζα λίγο αυτό το σύστημα με τις
εξετάσεις. Μάλιστα. Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Δώσατε μία μάχη και την πετύχατε. Οι γονείς σας φαντάζομαι ότι είναι συγκινημένοι και ταυτόχρονα και περήφανοι. Λογικό είναι αυτό. Να σας ευχηθώ ό,τι καλύτερο από εδώ και πέρα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά και δύο.